Το Kiss on Tour συνεχίζεται. Ο Kiss βρίσκεται σήμερα στα Μαύρα Μεσάνυχτα, σε έναν εξαιρετικό χώρο, στα μπουζούκια της Καλαμάτας, αυτό θα έλεγα εγώ. Δίπλα μου ακριβώς βρίσκεται ο Στέφανος Στεφανόπουλος, ένας τραγουδιστής που έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στη νύχτα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μου δίνεται ευκαιρία μετά από πολύ καιρό. Το είχαμε προγραμματίσει να του κάνω και μία συνέντευξη σήμερα. Τον γνωρίζω και προσωπικά ο ίδιος, όπως γνωρίζω και τον Βαγγέλη τον Αγγελή, τον ιδιοκτήτη στα Μαύρα Μεσάνυχτα, ο οποίος μας παρακολουθεί απέναντι αυτή την ώρα. Στέφανε, βρισκόμαστε στην πίστα αυτή που βγαίνεις κάθε Σάββατο, τα Σαββατοκύριακα και τραγουδάς και κάνουμε μία συνέντευξη. Πώς νιώθεις? Καλησπέρα, Θοδωρή. Μου πάρεις το μικρόφωνο να τραγουδήσεις, δεν νομίζω. Καλησπέρα, Θοδωρή. Δυστυχώς μας τα απαγορεύσανε. Ναι, είμαστε στην πίστα πάνω εδώ και 5 χρόνια. Όταν ήρθα στην Καλαμάτα, είμαι σε αυτό το μαγαζί. Έχουμε ένα πολύ δυνατό σχήμα και τώρα. Το παλεύουμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα με την κατάσταση όλη που επικρατεί, αλλά όταν υπάρχει καλή θέληση και ωραίο σχήμα, περνάμε όλοι καλά. Προσπαθούμε. Τα Μαύρα Μεσάνυχτα είναι ένας χώρος ο οποίος αφορά καθαρά το λαϊκό τραγούδι και αυτούς που αγαπούν το λαϊκό τραγούδι. Αυτοί οι χώροι τα τελευταία χρόνια έχουν εκλείψει, δηλαδή έχει μειωθεί ο αριθμός τους. Γιατί πιστεύεις ότι έχει συμβεί αυτό? Θεωρώ ότι οι νέες γενιές και... ότι έχουν αλλάξει νοοτροπία, έχουν αλλάξει τρόπο διασκέδασης, έχουν στραφεί λίγο στα κλαμπ και στην πιο ξενόφερτη μουσική. Όμως θα πρέπει και από μεριά μας και θα πρέπει να σκεφτούμε να βοηθήσουμε λίγο αυτό το ελληνικό τραγούδι, το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, το οποίο είναι αυτό που καταθέτει τη ψυχή. Έχει νόημα. Διδάσκει για μένα. Το παλιό λαϊκό τραγούδι έχει διδάσκει αρχές. Δεν πρέπει να χαθεί. Πρέπει να το παλέψουμε. Όλοι πρέπει να το παλέψουμε. Να μην χαθεί αυτή ως ο τρόπος διασκέδασης. Και αυτό πώς θα πρέπει να στηρίξουμε αυτά τα μαγαζιά, γιατί και οι ιδιοκτήτες που έχουν αυτή τη στιγμή κέντρα διασκέδασης με όλες τις δυσκολίες που περνάνε, θεωρώ ότι το αγαπάνε και θα είναι εδώ και μετά τον COVID και μετά τις δυσκολίες που θα περάσουμε, για να περάσει καλά ο κόσμος, για να μάθει το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ο κόσμος, εγώ που έχω επισκεφθεί το χώρο αρκετές φορές εδώ στα Μαύρα Μεσάνυχτα, φαίνεται ότι περνάει καλά. Και πολλοί που είχαν ξεχάσει ότι υπάρχουν τα μπουζούκια κτλ., όταν έρχονται και γίνεται μια επανεκκίνηση, δηλαδή ξαναέρχονται και ξαναέρχονται. Και να πούμε επίσης ότι εδώ είσαι εσύ, είναι Μαρία Ιακώβου και είναι άλλοι τρεις-τέσσερις τραγουδιστές. Ναι, έχουμε πάρα πολύ καλό σχήμα και φέτος. Είμαι εγώ, η Μαρία Ιακώβου και άλλα παιδιά, τα οποία κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Ο σκοπός μας εδώ είναι ένας. Ένας πελάτης μπει. Δύο πελάτες μπουν. Χίλιοι πελάτες μπουν. Ο σκοπός μας είναι ένας. Να περάσουν καλά και να μην φύγουν μέχρι το πρωί. Να το ευχαριστηθούν, να πούνε ότι πήγαμε στα Μεσάνυχτα και διασκεδάσαμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Από τη στιγμή που θα μπούμε στο μαγαζί μέχρι την ώρα που θα φύγουμε, είναι να περάσει καλά ο κόσμος. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τίποτα άλλο. Επίσης, αυτό που παρατήρησα είναι ότι τηρούνται με μεγάλη αυστηρότητα, θα έλεγα υπερβολική αυστηρότητα, οι κανόνες COVID. Δηλαδή, σε αυτά τα καταστήματα, να πούμε και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, ότι αν δεν είσαι εμβολιασμένος, δεν μπορείς να μπεις. Εδώ τηρούνται στο απόλυτο τα μέτρα αυτά. Δυστυχώς, ναι. Εμείς είμαστε από τα καταστήματα τα οποία τηρούμε απόλυτα τα μέτρα. Στεναχωρούμε πάρα πολύ κόσμο που έρχεται και φεύγει γιατί δεν μπορεί να μπει. Αλλά δυστυχώς οι καταστάσεις είναι έτσι και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτό. Πρέπει ο κόσμος να δείξει κατανόηση, γιατί είναι και κάποιοι φίλοι που έρχονται στο μαγαζί και δεν μπορούν να μπουν μέσα, που τόσο καιρό πριν μπορούσαν να έρθουν. Είναι στενάχωρο, είναι λυπηρό. Θεωρώ ότι άμα κάνουμε λίγο υπομονή όλοι, θα το περάσουμε κι αυτό. Να πάμε τώρα στην καριέρα σου. Πώς ξεκίνησες, πώς αγάπησες το τραγούδι και όλα αυτά που συνέβησαν στη ζωή σου μέχρι σήμερα. Πώς αγάπησα το τραγούδι? Εγώ από μικρός, εγώ είμαι από την Πάτρα. Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα. Ξεκίνησα να παίζω πιάνο.
Ήταν ένα όργανο το οποίο άρεσε στους δικούς μου και εκεί με σπρώξανε. Μου άρεσε. Όμως σε κάποια φάση μου άρεσε να αυτοσχεδιάζω. Δηλαδή εκεί που έπαιζα μια σωνά του Μπετόβεν, ας πούμε, εκεί που έπαιζα Μπετόβεν, έβαζα, ναι, έβαζα δικά μου. Δικά μου. Και σιγά σιγά όταν ήμουν μόνος μου και μελετούσα, άρχισα να παίζω και να τραγουδάω μόνος μου. Σίγουρα επηρεάστηκα από παλιούς λαϊκούς τραγουδιστές όπως το Βοσκόπουλο, τον Πουλόπουλο, Καζατζίδη. Λίγο της γενιάς μου τότε ήταν και στα φόρτε του Μιχάλη Χατζηγιάννης, οπότε ήταν οι επιρροές αυτές. Άρχισα να τραγουδάω, να σίγουρα τραγουδάω. Ξαφνικά, όταν ήμουν φοιτητής, μου έτυχε... Ήμουνα στην Πρέβεζα. Δόξα τω Θεώ, τελειώσαμε. Μόλις έτυχε όμως, μία φίλη που ήμασταν μαζί συμφοιτητές να τραγουδάει και επειδή εγώ είχα αυτοκίνητο, με πήρε μαζί της να πάμε σε ένα μαγαζί και μου λες έχω κλείσει χωρίς να ξέρω τίποτα. Ήταν η πρώτη δουλειά. Εκεί πήρα το βάφτισμα. Ήταν στην Ιγουμενίτσα στα Νέα Δειλινά. Είπες ότι ήσουν φοιτητής στην Πρέβεζα όταν συνάντησες μια φίλη σου και βγήκατε έξω και εκεί έγινε το στο πρώτο βάπτισμα. Φοιτητής, τι σπούδασες ακριβώς? Σπούδασα χρηματοοικονομική και ελεγκτική στο ΤΕΙ Πρεβέζης. Πλέον είναι Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αλλά ναι, εκεί. Εγώ ήμουν ανήσυχο πνεύμα. Η αλήθεια είναι πως δεν ήμουν και ο καλύτερος μαθητής, ούτε ο καλύτερος φοιτητής. Βέβαια τα κατάφερα. Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και δεν ξέρω πώς. Το σκεφτόμενο να θέσω ότι μου άρεσε, το γούσταρα πολύ, με κυνηγούσε πάντα από πίσω. Δηλαδή, οι δουλειές που έχω κάνει και ό,τι έχω κλείσει έχει έρθει μόνο του. Δηλαδή, δεν έχω πάει να πω ότι θέλω να δουλέψω σε αυτό το μαγαζί, πείτε μου τι θέλετε να κάνω. Όλα ήρθανε μόνα τους. Και θεωρώ ότι μέχρι τώρα είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω περάσει από πολλά μαγαζιά και έχω πολύ ωραίες εμπειρίες και αναμνήσεις σε αυτό το χώρο. Ο Βαγγέλης ο Αγγελής, ο ιδιοκτήτης εδώ στα Μαύρα Μεσάνυχτα, έχει πει πολλές φορές και σε μένα προσωπικά αλλά και σε πάρα πολύ κόσμο ότι μπορείς να κάνεις μεγάλη καριέρα. Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται? Έχεις κάνει αρκετά μεγάλη καριέρα, αλλά μπορείς να κάνεις ακόμα μεγαλύτερη, για να είμαι πιο σαφής. Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται ένας καλλιτέχνης για να φτάσει ψηλά? Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται καριέρα ένας καλλιτέχνης για να φτάσει ψηλά. Αυτό θα το φέρει κάποια στιγμή ο χρόνος και ο καιρός. Αυτό που χρειάζεται ένας καλλιτέχνης είναι να αγαπάει το τραγούδι, να αγαπάει τη δουλειά του, να το κάνει όχι για το χρήμα, να το κάνει γιατί του αρέσει να μεταδίδει ενέργεια στον κόσμο, του αρέσει να περνάει καλά ο κόσμος και αυτός μαζί του. Και σιγά σιγά αυτό και θα αναδειχθεί και θα επικροτηθεί και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Καριέρα δεν έχω κάνει. Και η αλήθεια είναι πως δεν είναι αυτό που κυνηγάω τραγουδώντας. Αυτό που μου αρέσει όταν τραγουδάω είναι ότι χαλαρώνω, ότι διασκεδάζω, ότι η ενέργεια που παίρνω από τον κόσμο και η ενέργεια που τους δίνω με αναζωογονεί, για μένα είναι η διασκέδασή μου αυτό. Όπως και για τον κόσμο και για μένα είναι το ίδιο. Ευχαριστιέμαι να είμαι στην πίστα και να τραγουδάω και να περνάει καλά όλος και μαζί μου και εγώ μαζί του. Αυτή είναι και η επόμενη ερώτηση. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην πίστα, στα Μαύρα Μεσάνυχτα, εδώ που βγαίνουν όλοι οι τραγουδιστές και ερμηνεύουν τις επιτυχίες τους. Όταν εσύ φεύγεις από το καμαρίνι για να φτάσεις εδώ, τι ψυχολογία έχει ένας τραγουδιστής όταν έχει μπροστά του ένα μαγαζί γεμάτο, γιατί συνήθως είναι γεμάτο εδώ, ας εξαιρέσουμε την περίοδο COVID που τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, πώς αισθάνεται ένας τραγουδιστής και πώς επικοινωνεί με τους πελάτες που βρίσκονται ακριβώς από κάτω? Θεωρώ μου, εγώ δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζουν οι άλλοι, θα σου πω πώς το αντιμετωπίζω εγώ. Εγώ είτε ένας πελάτης θα είναι μέσα στο μαγαζί, είτε γεμάτο το μαγαζί, έχω την ίδια ψυχολογία. Έχω την ψυχολογία του ανθρώπου που θα βγει στην πίστα να κάνει αυτό που αγαπάει και να κοιτάξω πώς τους ανθρώπους που είναι από κάτω, έστω από τον ένα έως γεμάτο μαγαζί 100-200, να περάσουν καλά, να ευχαριστηθούν και να πούνε ότι ήρθαμε σε ένα κέντρο διασκέδασης, περάσαμε ωραία, το ευχαριστηθήκαμε, δεν χορέψαμε πλέον, αλλά τραγουδήσαμε, ακούσαμε όμορφα τραγούδια, θυμηθήκαμε άλλα τραγούδια παλιά, μα ακούσαμε καινούργια τραγούδια και γενικά περάσαμε ωραία. Αυτή είναι η ψυχολογία μου όταν βγαίνω στην πίστα.
Δεν ξέρω πώς γίνεται μαγικά, θες. Θεωρώ ότι όλοι οι τραγουδιστές πριν βγούμε στην πίστα αφήνουμε όλα μας τα προβλήματα, γιατί έχουμε προβλήματα. Αφήνουμε όλα μας τα προβλήματα και ο σκοπός μας είναι να περάσει καλά ο κόσμος, να διασκεδάσει ο κόσμος. Είναι γνωστό ότι πολλοί έρχονται για σένα εδώ, για τον Στέφανο, για να ακούσουν τον Στέφανο. Το φίλο τους τον Στέφανο, τον Στέφανο με την καλή φωνή, τον Στέφανο που θα τους ερμηνεύσει και ένα τραγούδι που θα ζητήσουν ήδη από κάτω. Αυτή η διαπροσωπική σχέση που έχεις δημιουργήσει κυρίως με τους Καλαματιανούς, τι σου προσφέρει σαν, στην ψυχολογία σου? Κοίτα Θοδωρή, εγώ πέρα ότι είμαι ένας τραγουδιστής που τραγουδάω 6 χρόνια στα Μαύρα Μεσάνυχτα, είμαι και ένας επιχειρηματίας στην Καλαμάτα, οπότε και συναδέλφους επιχειρηματίες που έχουμε εδώ και άνθρωπους που τους βλέπω και εγώ κάθε μέρα στο μαγαζί μου, είναι φυσικό και επόμενο να έχουμε αποκτήσει και φιλικές σχέσεις μετά από τόσα χρόνια. Σίγουρα έρχονται και για μένα, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτό το τρυπάκι ότι έρχονται για μένα. Έρχονται για το μαγαζί, έρχονται για τα Μαύρα Μεσάνυχτα, έρχονται για τον Βαγγέλη τον Αγγελίο, που είναι ένα καταπληκτικό επιχειρηματία, ο οποίο νέο επιχειρηματία στα κέντρα διασκέδαση και όμω έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα μέσα σε 3 χρόνια, νομίζω, που είναι σε αυτό το χώρο. Δεν έρχονται μόνο για μένα, έρχονται για το σχήμα ολόκληρο, έρχονται, είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα. Εντάξει, εγώ μπορεί να έχω μια προσωπική σχέση με αρκετούς θαμώνες που έρχονται και πελάτες ή Καλαματιανούς αν θες. Όμως θεωρώ ότι ο σκοπός είναι ένας, ξανά. Όχι για να ακούσουμε τον Στέφανο, τον Στεφανόπουλο, ούτε για να ακούσουμε κάποιον άλλο. Έρχομαστε για να διασκεδάσουμε στην ομάδα στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Θεωρώ ότι αυτό είναι το μυστικό που μας έχει κρατήσει μέχρι τώρα, χωρίς να μπαίνουν ταμπέλες σαν Στεφανόπουλου, σαν Ιακώβου. Θεωρώ ότι είναι η ομάδα που κάνει τη διαφορά και γι' αυτό και ο κόσμος περνάει καλά και νιώθει οικεία και νομίζω έτσι θα συνεχίσουμε. Μάλιστα. Η ζωή σου γενικότερα, η καθημερινότητά σου πώς είναι, πώς περνάει η μέρα σου? Είπες πριν ότι είσαι επιχειρηματίας. Τι ακριβώς κάνεις, για να μάθουν και οι ακροατές, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η συνέντευξη αυτή θα μεταδοθεί και ραδιοφωνικά, αλλά και με εικόνα, οπότε θα έχετε δυνατότητα να ακούσετε και τον Στέφανο από τις εκπομπές μας στον ΚΙΣ. Θοδωρή, εγώ έχω ένα κατάστημα εστίασης εδώ και 6 χρόνια στην Καλαμάτα. Δηλαδή, στην Καλαμάτα γι' αυτό ήρθα. Άνοιξα στο λιμάνι της Καλαμάτας ένα καφέ snack bar, το οποίο μια κρεπερή τέλος πάντων, με διάφορα snack από πίσω. Η καθημερινότητά μου είναι το πρωί σηκώνουμε, θα κάνουμε τα ψώνια κάθε μέρα, θα ψωνίσουμε φρέσκα πραγματάκια, θα τα βάλουμε στο μαγαζί, θα οργανωθούμε. Πλέον με τον COVID και την κατάσταση ανοίγουμε απόγευμα, δεν ανοίγουμε το πρωί. Και λόγω του λιμανιού ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη τώρα που είναι καλοκαίρι. Ξεκινάμε 5.30 ώρα το κατάστημα και κλείνουμε στις 4 το πρωί. Είμαστε ένα snack food. Είναι τα μαγαζιά, το μαγαζί που έχω είναι αυτό που θα μας ταΐσει μετά το ξενύχτη, μετά τη βόλτα, λίγο πριν το ποτό, μετά το ποτό. Είναι ένα snack φαγητό. Στην Πάτρα θα επιστρέψεις ή τέλος έγινες Καλαματιανός? Το μέλλον είναι άγνωστο. Δεν ξέρουμε που θα είμαστε αύριο. Αυτό που ξέρω να σας πω είναι σίγουρα ότι θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις, όμορφα πράγματα, καλώς εγώ των πραγμάτων και COVID επιτρέποντος. Θεωρώ ότι θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα στο μέλλον και στα Μεσάνυχτα και ίσως και σε άλλες πόλεις. Ετοιμάζεις κάποιο τραγούδι ίσως? Τραγούδι είναι μια μεγάλη ιστορία. Πολλά είχα προσπαθήσει να ετοιμάσω, δεν μου άρεσε κάτι τόσο πολύ. Θεωρώ ότι το πρώτο μου τραγούδι θέλω να είναι κάτι το οποίο θα μου κεντρήσει το ενδιαφέρον και θα είναι αυτό το κάτι που λένε. Μακάρι να γίνει. Το βασικό είναι να αρέσει πάρα πολύ σε μένα και από εκεί και πέρα να δω ότι αρέσει και στον κόσμο. Και η επιτυχία θα έρθει μόνη της, φαντάζομαι, δεν χρειάζεται να το προδικάσω. Όμως κάτι θα ετοιμάσουμε στο μέλλον σίγουρα. Ωραία, και να κλείσουμε με τα Μαύρα Μεσάνυχτα, να πούμε ότι βρισκόμαστε στην πίστα όπου βγαίνουν οι τραγουδιστές κάθε βράδυ και ερμηνεύουν τα τραγούδια τους εδώ. Εδώ συνεχίζεται κανονικά και θα συνεχιστεί, πιστεύω, και όλο το χειμώνα, ότι μόνο εμβολιασμένοι ή όσοι έχουν νοσήσει και έχουν certificate μπορούν να μπαίνουν σε αυτό το χώρο. Όσο το κράτος λέει ότι στα κέντρα διασκέδασης κλειστούς χώρους θα πρέπει να μπαίνουν εμβολιασμένοι, έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν θα πάμε κόντρα
στους νόμους που έχουν βγει. Δεν θα πάμε κόντρα στην κατάσταση που επικρατεί. Προσπαθούμε και εμείς, γιατί αν συμμορφωθούμε όλοι θα το περάσουμε πιο γρήγορα. Συμφωνεί κάποιος, δεν συμφωνεί με αυτά. Θεωρώ ότι αν προσπαθήσουμε όλοι και δείξουμε ατομική ευθύνη, θα το περάσουμε γρήγορα. Ωραία. Και έτσι μία πρόβλεψη για το μέλλον, το δικό σου, τι θέλεις να κάνεις, τι έχεις μπροστά σου, κάτι ένα μυστικό ίσως για που το έχεις κρατήσει και θα το έχεις μυστηρευτεί σε εμάς. Μυστικό. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι έρχονται... Μπορεί να παντρεύεσαι. Όχι ακόμα, είμαι μικρός ακόμα. Θα παντρέψω το φίλο μου τον Βαγγέλη και μετά εγώ. Ο Βαγγέλης έχει εμπειρία από αυτά. Δεν νομίζω ότι θέλει άλλη εμπειρία. Του φτάνει. Κάτι μυστικό. Όχι, τίποτα. Έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μακάρι να μας αφήσουν οι καταστάσεις και θεωρώ ότι και τραγούδι θα δούμε και καινούργια πράγματα θα δούμε και καινούργια μαγαζιά θα δούμε. Θεωρώ ότι θα υπάρχει ανάπτυξη. Λίγο να περάσει η κατάσταση αυτή που περνάμε και θεωρώ ότι ο κόσμος θα εκπλαγεί με αυτά που θα έρθουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Στέφανε, για αυτή τη μικρή συνέντευξη που κάναμε. Πιστεύω θα κάνουμε και άλλες στο μέλλον. Θα υπάρχει και λόγος να κάνουμε. Με χαρά, με χαρά. Ήταν ο Στέφανος Στεφανόπουλος εδώ από τα Μαύρα Μεσάνυχτα στα πλαίσια του Kisson Tour. Η συνέντευξη αυτή, να ευχαριστήσουμε και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης που μας φιλοξένησε σήμερα εδώ, τον κύριο Βαγγέλη Αγγελή.